Σήμερα στο σεφ στον αέρα, η Ελένη φιλοξενεί τον σεφ Κωνσταντίνο Ζαχαρία. Με ένα όνομα γεμάτο ζάχαρη, αναγκαστικά θα γίνει ζαχαροπλάστης μάγειρας. Ναι, ναι. Δοκιμάστε τη σαλάτα με παντζάρι και μανούρι. Αυτή είναι τώρα για τρεις σαλάτες, αγαπητοί. Εμείς οι μάγειρες δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ μικρές ποσότητες. Μια λαχταριστή κοτοσαλάτα με σαλάμι αέρος. Μου ήρθε πιπεράκι. Και τη χωριάτικη πίτα με μοσχάρι, καρότο και κεφαλοτήρι. Δεν θα φας, Κωστή μου, γιατί με υποψάζει. Κωστή Ζαχαρίας σήμερα μαζί μας. Κωστή, με ένα τέτοιο όνομα, γιατί λένε ότι το όνομά μας καθορίζει. Μήπως με ένα όνομα γεμάτο ζάχαρη, αναγκαστικά θα γίνεις ζαχαροπλάστης μάγειρας. Ναι, κάπως έτσι πηγαίνει. Πώς έγινες εσύ, πώς πήρες την απόφαση? Κοίτα, από μικρός μ' άρεσε πολύ να μαγειρεύω. Γλυκά, με ζάχαρη. Μας είχε πάρει η μητέρα μου ένα κόμιξ της UNICEF. Ναι. Μαγειρική για παιδιά. Α, ναι, μαμά. Ναι. Mm. Και από τότε άρχισα λίγο να κάνω κάποιες συνταγές από εκεί. Ήμουνα 8-9 χρονών. Έλα, και τα κατάφερνες. Τα κατάφερνα, δεν είναι ακριβώς το. Κάτι ατυχήματα έτσι, σαν παιδάκι. Αλλά μου άρεσε πολύ αυτή η δημιουργία. Έχει όμως ένα καμάρι όταν ένα παιδάκι φτιάχνει κάτι, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς το συνέστημα. Όχι, είναι πολύ ωραία. Και ας πούμε και στο γιο μου θα ήθελα να του δείξω από την αρχή, από πολύ νωρίς, να μαγειρεύει, γιατί είναι μια. Ελπίζω να πολύ καλή δημιουργία. Γιατί και εγώ το έκανα με το δικό μου και δεν πλησιάζει ούτε καν στο ψυγείο, κατάλαβες. Εντάξει, είναι να το έχει κιόλας το παιδί. Αλλά εσύ μαγειρεύεις τώρα. Το καλοκαίρι, ας πούμε, είσαι στη Μυκονό. Είσαι executive chef σε ένα πεντάστερο εστιατόριο. Και το χειμώνα είσαι τώρα σε ένα κλασικό εστιατόριο στην Αθήνα. Ναι. Η Μύκονος τρώει διαφορετικά από την Αθήνα. Δηλαδή, όταν πας να φτιάξεις ένα μενού. Απέχουν έτη φωτός. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Στη Μύκονο μαγειρεύω περισσότερο για ξένους. Ναι. Και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ακριβά υλικά. Ναι. Εδώ στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει προς το φθηνό φαγητό. Να είναι καλό βέβαια, αλλά πάντα να είναι σε λογική τιμή. Ναι. Και εντάξει, εννοείται ότι η Μύκονο έτσι, είναι. Πιο ελληνικό. Πιο στην Μύκονο δηλαδή θα κάνεις κάτι πιο fusion, ας πούμε. Ναι, πιο fusion, πιο πειραματικά, γιατί πρέπει να ενδιαφέρει το ξένο περισσότερο. Το δηλαδή ελληνικό να είναι στοιχείο πόσο παίζει μέσα σε μια μυκονιάτικη κουζίνα? Ελληνικά υλικά. Με ελληνικά υλικά. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με μια υπέροχη σαλάτα. Ναι, θα κάνουμε μια σαλάτα με ένα από τα αγαπημένα μου υλικά, το παντζάρι. Ναι, και εμένα. Θα τα ψήσουμε στο φούρνο έτσι, με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο που βγαίνουν πολύ νόστιμα. Και η σαλάτα θα έχει ένα ωραίο dressing με σκόρδο που πηγαίνει πάρα πολύ με τα παντζάρια. Ναι. Πιπέρι. Βασικά, και θα χρησιμοποιήσουμε και βαλσάμικο και λίγο σόγια. Τι κάνουμε, τα παντζάρια μάλλον. Ξεκινάμε πρώτα από τα παντζάρια. Ναι. Χρειαζόμαστε λίγο αλουμινόχαρτο. Ναι. Παίρνουμε το παντζάρι, έτσι όπως είναι, απλά πλυμένο και έχουμε βγάλει τα φύλλα. Mm-hmm. Θα πάρουμε λίγο σκορδάκι. Θα το κόψουμε εδώ ωραία, μια λεπτή φέτα. Θα το βάλουμε μαζί έτσι πως είναι. Θα κόψω λίγο θυμαράκι που πάει πολύ με το παντζάρι. Ναι. Αν δεν έχω γλάστρα θυμάρι, τι να βάλω? Λίγη ρίγανη. Και λίγη ρίγανη, είναι εντάξει, αρκετά καλά. Λίγο αλάτι. Απλά το τυλίγουμε έτσι πως είναι. Καλά τυλιγμένο και το βάζουμε στο φούρνο γύρω στα 40 λεπτά αναλόγως το μέγεθος του παντζαριού. Ένα-ένα τα βάζεις? Πρέπει να είναι ένα-ένα ξεχωριστά για να ψηθούν σωστά. Ναι. Και να έχουν σχετικά απόσταση μεταξύ τους, να μην είναι κολλημένα όλα μαζί. Ωραία. Σε ένα ταψί. Λοιπόν, το είδατε πώς γίνεται. Τώρα εμείς τα έχουμε εδώ έτοιμα. Τα φέρνω. Λοιπόν, τώρα θα τρίψουμε το σκόρδο για το dressing. Παίρνουμε εδώ το τρίφτη. Thank you.
Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό να κάνω το σκόρδο στο ψηλό τρίφτη. Ναι, ναι, είναι. Αντί για το κράσερ που έχουμε. Ναι. Τέλεια ιδέα. Α, το βάζει μπόλικο το σκορδάκι. Ναι, χρειάζεται για τα. Έχουμε εδώ παντζάρια. Κάτι. Αυτό το dressing βγαίνει έτσι σκορδάτο. Βέβαια είναι πιο ελαφρύ από τη σκορδαλιά που συνηθίζουμε να τρώμε μαζί. Ναι, αλλά και το παντζάρι με το σκόρδο είναι κολλητή, φίλη. Είναι κολλητή, ναι. Ωραία. Τέλειο αυτό, έτσι θα το κάνω από εδώ και πέρα. Στο ψηλό τρίφτ. Ωραία. Πάρουμε το πιπέρι και το κάνουμε στο ουδί. Είναι πιο φρέσκο, πιο αρωματικό έτσι. Σπάσουμε λίγο το πιπέρι. Το θέλουμε έτσι λίγο χοντρό, έτσι να, ναι, το νιώθεις. Ωραία. Θα ρίξουμε έτσι. Αρκετό. Κοίτα τώρα, ο Κωστής με δύο απλές κινήσεις, πράγματα που κάνουμε. Όλοι βάζουμε παντζάρι, στο παντζάρι σκόρδο ή πιπέρι. Αλλά πόση διαφορά έχει αυτό το πράγμα που κάνει. Μας δείχνει ένα πολύ ωραίο κόλπο στον τρίφτη. Τα ολόκληρα πιπέρια λίγο στο γουδί. Όλο αυτό αλλάζει εντελώς. Το σκηνικό, ναι, ναι, της γεύσης. Είναι και είναι πιο νόστιμο, ναι, έτσι. Ναι. Μετά θα ρίξουμε τη σόγια και το βαλσάμικο. Θα το ανακατέψουμε λίγο. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Δεν χρειάζεται πολύ γιατί είναι και η σόγια. Ναι, μπράβο. Και ελαιόλαδο, έτσι. Και σιγά σιγά τώρα θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Τώρα βέβαια εδώ ο Κωστής έβαλε δύο σκελίτες. Πόσο έβαλες? Έβαλες μπόλικο. Τρεις σκελίτες, ναι. Τρεις. Αλλά είναι και η σόσα αρκετή. Δηλαδή αυτή είναι τώρα για τρεις σαλάτες εδώ κλασικά. Ναι, ναι. Εμείς οι μάγειρες δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ μικρές ποσότητες. Οπότε για μια σαλάτα θα βάλετε εσείς ένα σκόρδο. Αλλά αυτό το dressing τώρα το κρατάς και στο ψυγείο να το κάνεις παραπάνω. Βεβαίως, ναι, ναι. Και κρατάει τουλάχιστον τις εβδομάδες. Τέλεια ιδέα. Αυτά τα ωραία dressings που τα έχουμε έτοιμα. Δεν θέλουμε, ναι, πάρα πολύ λαδάκι. Mm. Ούτε χρειάζεται να δέσει πολύ, να παίξει, ναι, το dressing. Ναι. Είναι ελαφρύ dressing αυτό. Ωραία. Και είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι εδώ. Τώρα παίρνουμε τα παντζάρια. Έτσι πως είναι σεστά, κατευθείαν από το φούρνο. Και άμα δεις εδώ. Καθαρίζονται με μια κίνηση. Κάνεις, ναι, έτσι και μαζί με το αλουμινόχαρτο. Φεύγει και το φλούδι. Φεύγει και το φλούδι. Mm. Είμαστε έτοιμοι εδώ. Θα κάνεις και εσύ, ναι. Ναι, κάθε εβδομάδα τα κάνω. Μην τσιχείς. Τέλεια. Yeah. Έχουν ψηθεί υπέροχα. Και μυρίζει θεϊκά το ψημένο σκόρδο, το οποίο αλλάζει εντελώς το άρωμα, δεν είναι το άρωμα του φρέσκου, είναι ένα, ναι, ναι, σου κάνει λίγο σαν ψητό κατσικάκι, δεν ξέρω πώς να σου το πω, ένα τέλειο άρωμα. Θα τα κόψουμε τώρα, αυτά είναι, κοιτάξτε εδώ, χρώμα. Πάθος. Είναι πολύ ωραία στα κόκκινο τέσσερα. Πάθος, ναι. Και βέβαια είναι θεϊκά τα παντζάρια όταν τα τρως χλιαρά, δεν είναι πολύ ωραία? Ναι, ναι. Αυτή η σαλάτα είναι έτσι ωραία, αφού τα βγάλεις από το φούρνο. Mm. Λοιπόν, θα τα βάλουμε εδώ, σε αυτό το μπολάκι. Και θα ρίξουμε έτσι πως είναι ζεστά, λίγο από το dressing για να το ρουφήξουν. Ολόσωστη κίνηση. Γιατί τώρα το ρουφάει όπως ρουφάει η πατάτα η ζεστή. Ακριβώς. Και παίρνουν όλη, ακριβώς, την οστιμιά. Ναι. Πολύ ωραία. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη και ασχολούμαστε με τη σαλάτα τώρα. Επειδή έχεις κόκκινα χέρια, θα σας βοηθήσω. Λοιπόν, ναι, γιατί όχι. Εδώ έχεις μας, βαλεριάνα, πώς το λένε στα ελληνικά. Ναι. Τώρα, εσείς, ό,τι πράσινο έχετε θα βάλετε, έτσι. Εδώ, εμείς το έχουμε πλούσιο. Έχουμε ρόκα, βαλεριάνα, αυτή πώς λέγεται, πράσινη. Λόλα η πράσινη, Λόλα πράσινη, Λόλα κόκκινη. Και βέβαια αυτό το καταπληκτικό λαχανικό, το οποίο πώς το λέει στην Ελλάδα? Εσκαρόλι. Μου το είπες και εσύ γαλλικά. Λοιπόν, το δεν ξέρω το ελληνικό, ναι, τέτοιο. Εγώ ξέρω εσκαρόλι και φριζέ που το λέγαμε στην Αγγλία. Αντίδι, ναι, το λένε στα ελληνικά. Είναι στην οικογένεια, ναι, ναι.
Το οποίο κάνει τα εσωτερικά του φιλαράκια, δηλαδή στη λαϊκή το βρίσκεται παντού, αλλά όλοι το παίρνουν και το βράζουν. Ενώ ομό κάνει την ωραιότερη πράσινη σαλάτα και είναι και ένα. Στην Ευρώπη, ας πούμε, θεωρείται πολύ ευγενές λαχανικό για σαλάτα. Εν τω μεταξύ, παίρνεις ένα και κάνεις 17 σαλάτες. Είναι πολύ οικονομικό. Ναι. Και το έχουν παντού. Έχει μια ωραία πικρίλα στο τέλος. Ναι, είναι τέλειο. Που είναι ό,τι πρέπει για σαλάτα. Ναι. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα το μανούρι. Το μανούρι είναι ένα μαγικό ελληνικό τυρί. Για μένα είναι από τα πιο μεστά, τα πιο νόστιμα, τα πιο βουτυρά τα τυριά. Τα καλύτερα τα κάνουμε εμείς στο Βόλο, συγγνώμη, αλλά είναι η πατρίδα του μανουριού. Και είναι, πάει τόσο πολύ με το παντζάρι, νομίζω κανένα τυρί δεν του πάει τόσο πολύ. Στο ξενοδοχείο, στους ξένους που τη δίνουμε αυτή τη σαλάτα, είναι ξετρελαίνονται με την απλότητα αυτού του τυριού. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα κόψουμε το μανούρι σε τριγωνάκια. Και τώρα προχωράμε στο σερβίρισμα. Θα την ανακατέψουμε πρώτα εδώ. Κάτι να την αλατήσουμε και ελάχιστα, γιατί γίνεται πιο νόστιμη. Ναι. Ένα τσακ. Το αναδεύουμε απλά. Λίγο έτσι να έρθει. Mm. Ρίχνουμε τα παντζάρια και με το λίγο dressing που έχουν. Μην ξεχάσουμε και το κολυκυθόσπορο. Ολυθρεπτική αξία της σαλάτας. Ο κολυκυθόσπορος έχει φοβερά θρεπτικά συστατικά και αυτό όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι ένα πλήρες πιάτο, έτσι. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Σαλάτα, ωραία, να πάει. Αν το παντζάρι σας είναι χλιαρό ζεστό, που καλό είναι να είναι έτσι, θα το βάλετε τελευταία στιγμή, γιατί αν το βάλεις από πριν, θα μαραθεί η σαλάτα. Θα μαραθεί πολύ η σαλάτα, ναι. Κοίτα τι ωραίο τώρα. Μόνο και μόνο από τα χρώματα δηλαδή θες να το φας αυτό. Ακριβώς, ναι. Θα βάλουμε εδώ ωραία τα παντζάρια να κάθονται. Και κόψε τα μεγάλα, έχουν άλλη γεύση. Είναι πολύ πιο νόστιμο από το να το κάνεις κυβάκια που εξαφανίζεται, χάνεται. Αυτό βάλουμε είναι. Εδώ και το μανούρι. Έτσι μαζί αγκαλιά με κάθε παντζάρι. Θα ρίξουμε και λίγο κολοκυθόσπορα από πάνω. Υπέροχο. Και λίγο dressing από πάνω. Φαίνεται. Για τη σαλάτα με ψητά παντζάρια, μανούρι και κολοκυθόσπορο θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια παντζάρια, ένα ματσάκι ρόκα, φύλλα βαλεριάνας, μία λόλα κόκκινη, μία λόλα πράσινη, 100 γραμμάρια αντίδια, 5 σκελίδες σκόρδο, 150 γραμμάρια μανούρι, 6 κλωναράκια θυμάρι, 10 γραμμάρια κολοκυθόσπορο και αλάτι. Για το dressing, 40 ml ξύδι βαλσαμικό, 40 ml σόγια σος, 160 ml ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, 10 γραμμάρια μαύρο πιπέρι και αλάτι. When you were here before, couldn't look you in the eye. Και τώρα, να σου πω και χωρίς να το δοκιμάσω, ξέρω τι γεύση έχει, γιατί την κάνω, είναι μια μαγική σαλάτα, αλλά θα δω τις μικρές διαφορές που κάνει το δικό σου. Εγώ δεν βάζω σόγια, δεν βάζω αυτό το υπέροχο πιπέρι το τριμμένο και δεν βάζω και τόσο πολύ σκόρδο. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the heck am I doing here? Είναι απλά θεϊκό. Και έχει και την υφή του σπόρου του λιόσπορου που βάζεις από πάνω που δεν είναι το τραγανό. Έχει τα πάντα, είναι εντωμεταξύ μια πολύ χορταστική σαλάτα, γιατί το παντζάρι είναι χορταστικό, το μανούρι επίσης. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι ένα ψωμί φρυγανισμένο προζυμένιο ζυμωτό. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι και αυτό που έκανες τώρα, το παντζάρι με το μανούρι πάνω σε ένα τέτοιο ψωμί, μας κάνει και μια υπέροχη μπρουσκέτα. Δηλαδή, έχουμε τα υλικά, κάνουμε και κάτι άλλο την επόμενη. Ναι. Υπέροχη, Κωστή. Για τη σαλάτα με ψητό παντζάρι, βάζουμε στο παντζάρι το σκόρδο, το θυμάρι, το αλάτι, το τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 40 με 60 λεπτά. Για το dressing, τρίβουμε σε ένα μπολ το σκόρδο, προσθέτουμε τους σπασμένους κόκκους πιπεριού, τη σόγια σος, το βαλσαμικό ξύδι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο μαζί με τη φλούδα από τα ψημένα παντζάρια, τα κόβουμε στη μέση και τα μαρινάρουμε με λίγο από το dressing. Κόβουμε τη ρόκα, τη βαλεριάνα,
την πράσινη και την κόκκινη λόλα, το αντίδι και αλατίζουμε. Περιχύνουμε με το dressing, προσθέτουμε τα παντζάρια, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Βάζουμε το μανούρι σε κομμάτια και πασπαλίζουμε με τον κολοκυθόσπορο. Κοτοσαλάτες υπάρχουν εκατομμύρια. Εμείς θα σας κάνουμε μία από τις νοστιμότερες σήμερα, και διότι υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες κοτοσαλάτες καταγεγραμμένες και άλλες τόσες που μπορείς να σκεφτείς. Δηλαδή το κοτόπουλο είναι μία πρώτη ύλη, η οποία είναι θεϊκή. Λοιπόν, εδώ εμείς θα το ψήσουμε στον ατμό, θα το μαγειρέψουμε στον ατμό, οπότε θα γίνει ακόμη πιο υγιεινό και γρήγορο. Για πες πώς θα είναι αυτή η κοτοσαλάτα, κάνουμε μια ορεκτική περιγραφή. Θα κάνουμε κάποιες φρυγανιές. Α, μα αυτό περιμένω να πεις. Γιατί θα κάνουμε κάποιες φρυγανιές για να το κάνουμε σαν σνακ μετά, να το φάμε μαζί με τη φρυγανιά. Θα το σερβίρουμε πάνω σε φρυγανισμένο ψωμάκι που σημαίνει θεϊκό, το οποίο θα ξεκινήσουμε από εκεί να το βάλουμε στο φούρνο να ψήνεται. Κόψεσαι τις φέτες. Τώρα έχουμε αυτό... εδώ ψωμί με προζύμι. Αυτό. Οπωσδήποτε από το φούρνο. Ναι. Αληθινό ψωμί με προζύμι. Ξεκινάμε και το κόβουμε στη γωνία με το μαχαίρι του ψωμιού. Τώρα αυτό μπορείτε, αν έχετε φρυγανιέρα, να το κάνετε και στη φρυγανιέρα. Θα ήθελα πρώτα μόνο να κόψω λίγο βουτυράκι, να μου το λιώσει στο πηγανάκι. Θα του βάλεις και βουτυρό. Ναι. Δεν μας σκέφτεσαι, γιατί τα κάνεις αυτά. Ναι. Είναι λίγο πιο υγιεινό από όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Το βούτυρο. Ναι. Φυσικά και είναι υγιεινό. Το αληθινό βούτυρο, γιατί μερικοί μπερδεύουν το αληθινό βούτυρο με κάτι άλλο. Ωραία. Μία κουταλιά της σούπας την ημέρα, το έχουμε ανάγκη και μας δίνει πολλά θρεπτικά συστατικά που μας είναι απαραίτητα. Το λίπος είναι απαραίτητο στον άνθρωπο. Όσο πιο λεπτά μπορούμε. Ψημένο ψωμί με βούτυρο. Μόνο που το λες, διαλύεσαι. Ωραία. Πάμε ένα πινελάκι. Το πινέλο είναι καλύτερα γιατί δεν βάζεις πάρα πολύ ποσότητα. Σου κάνει οικονομία. Ακριβώς, ναι. Ωραία, απλώνουμε ωραία κάτω. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Βοηθάει και να μην κολλήσει άλλωστε. Και δεν είναι και νοστιμιά. Τσιγαρόχαρτα τα έκανες, ε. Ωραία. Θέλει να είναι έτσι πιο λεπτά, να είναι πιο ευχάριστα. Απλώνουμε για λίγο βουτυράκι από πάνω. Και θα ξαναλατήσουμε. Βεβαίως. Να πάρω την πρωτοβουλία, γιατί γίνεται πεντανόστιμο. Εν τω μεταξύ, το βούτυρο το βοηθάει να γίνει πιο τραγανό αυτό, έτσι. Και μπορείτε να κάνετε και παραπάνω και να τα κρατήσετε. Αυτά μένουν, δεν χαλάνε. Ναι. Να κάνετε αρκετά. Ένα ψωμί που μας περίσσεψε, δεν το πετάμε ποτέ. Να, τι μπορούμε να το κάνουμε. Λίγο βουτυράκι ξαναζωντανεύει. Στους πόσους βαθμούς? Στους 180 για 6 με 8 λεπτάκια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να χρυσήσουν λίγο, να ξεραθούν. Και τώρα πάμε να βάλουμε το κοτόπουλο στον ατμομάγειρα. Να φέρω το καλαθάκι μας. Θα τοποθετούμε έτσι. Δεν χρειάζεται αλάτι στον ατμό μάγειρα. Α, δεν θα βάλεις αλάτι? Σφίγγει λίγο το κρέας, δεν χρειάζεται. Ωραία. Στον ατμό έτσι όπως πρέπει. Ο ατμό μάγειρας έχει οδηγίες. Μας λέει σε πόση ώρα είναι έτοιμο. Λοιπόν, θα κόψουμε τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο καρεδάκι. Δεν χρειάζεται πολύ. Το βάζουμε στο μπολ. Συνεχίζουμε με το μαϊντανό. Παίρνουμε εδώ τα καλύτερα φύλλα. Ο μαϊντανός είναι αυτός που αναδεικνύει τη γεύση του κοτόπουλου. Είναι δηλαδή, και αντιοξειδωτικό. Φυσικά και είναι αντιοξειδωτικός, κάνει καλό στον εγκέφαλο, που έχουμε όλοι λίγο Αλτσχάιμερ. Και είναι πραγματικά, ό,τι κοτοσαλάτα και αν κάνεις, νομίζω ότι ο μαϊντανός είναι στο οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι? Ναι. Το σημαντικό στο μαϊντανό είναι να το περνάμε με το μαχαίρι μία φορά, και ας είναι χοντρό.
Γιατί αλλιώς μελανιάζει, ας πούμε. Και... Οξυδώνεται, ναι. Ναι, ναι. Και βέβαια έχει περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Ο μαϊντανός. Ωραία, έχουμε το κρεμμύδι και το μαϊντανό. Τώρα θα κόψουμε λίγο λιμονάκι να στύψουμε εδώ. Τώρα θα ακούσουμε το σαλάμι. Αυτό είναι σαλάμι με παρμεζάνα. Έξυπνο σαλάμι, το οποίο έχει απ' έξω την παρμεζάνα. Εν τω μεταξύ είναι έντονη η γεύση της παρμεζάνας, έντονη και του σαλαμιού και είναι αυτό που θες σε αυτή τη σαλάτα, μια ένταση. Ναι, ναι, χρειάζεται. Ναι. Γιατί ένα τυρί το έχουν όλες οι σαλάτες. Το βάζεις μαζί με το σαλάμι εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς, βοηθάει. Ναι. Εννοείται το μπορούμε να το παίρνουμε κομμένο από το σούπερ μάρκετ. Βέβαια. Ελληνικό προϊόν. Και τώρα περιμένουμε το στάρ αυτής της κοντοσαλάτας στο κοντόπουλο. Ο στάρ νομίζω ότι είναι έτοιμος, Κωστή. Στο φέρνω. Κοτοπουλάκι ναι. Στον ατμό με όλα τα θρεπτικά συστατικά. Γίνεται ζουμερό. Λοιπόν, παίρνουμε τα φιλέτα. Βάζουμε στο ξύλο. Και τώρα τα ψιλοκόβουμε. Όχι πάρα πολύ. Σε λεπτές φέτες. Να το καταλαβαίνεις. Για να το καταλαβαίνεις στη ναι. Σαλάτα, ακριβώς. Ναι. Φιλετάκια. Ναι, ναι. Φαίνεται από το κόψιμο πόσο ζουμερό γίνεται. Ναι, ναι. Βγήκε αρκετά καλό. Ωραία. Ναι. Βάλουμε και το κοτόπουλο μέσα κρεμμύδι μαϊντανό. Ναι, έχουμε λεμόνι. Στύψει λεμόνι. Τώρα θα βάλουμε τυρί. Γύρω στα 100 γραμμάρια και θα το δέσουμε με μαγιονέζα και ελαιόλαδο. Ρίξε λίγο. Αχ, κάτσε να δω το ψωμί. Έχει τη μαγιονέζα. Στο τσακ το προλάβαμε. Έγινε χρυσό. Σαν λίρα, Αγγλίας. Τέλειο. Τώρα ανακατεύουμε τη σαλάτα, καλά. Βάλαμε και τη μαγιονέζα, βλέπω. Πολύ ωραίο αυτό είναι να το αφήσεις έτσι 20 λεπτάκια στο ψυγείο. Να μαριναριστούν γεύσεις. Ναι, να βγουν όλες οι γεύσεις, αλλά όχι και πάρα πολύ, να μην γίνει πολύ παγωμένο. Ναι. Για την κοτοσαλάτα με σαλάμι αέρος με παρμεζάνα θα χρειαστείτε 3 φιλέτα στήθος κοτόπουλου, 80 γραμμάρια σαλάμι αέρος με παρμεζάνα, μισό κρεμμύδι ξερό, μισό ματσάκι μαϊντανό, χυμό από μισό λεμόνι, 100 γραμμάρια αυθεντικό δανέζικο σκληρό τυρί τριμμένο, 80 γραμμάρια μαγιονέζα, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, 10 γραμμάρια πράσινο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, ψωμί με προζύμι τύπου τσιαπάτα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Θα ξεκινήσουμε με την κοτοσαλάτα. Βάζουμε στο κέντρο του πιάτου, έτσι λίγο σε ύψος. Παίρνουμε τις φρυγανιές. Σπιτικές δικές μας με βουτυράκι. Οι απόλυτες φρυγανιές. Και στολίζουμε λίγο. Με το σαλάμι με παρμεζάνα, σαλάμι αέρος με παρμεζάνα. Ναι, ναι. Σου κάνει και ωραίο χρώμα, ε. Ναι, κάνει διαφορά. Κάνει τη διαφορά. Contrast. Και θα στολίσουμε και με λίγο πάπρικα. Ναι, και δεν θα στολίσουμε κιόλας, γιατί το κοτόπουλο με την πάπρικα είναι επίσης κολλητή φιλή. Όπως λέγαμε με το μαϊντανό, δηλαδή πάει πάρα πολύ γλυκιά. Πηγαίνει πάρα πολύ, ναι.
Θα βάλουμε και λίγο πράσινο πιπέρι από πάνω. Α, και αυτό πάει πολύ ωραία με το κοτόπουλο. Και αυτό είναι ωραίο να το σπάσεις, να το φας. Δεν καίει και πολύ. Είναι ναι, αρωματικό. Το πράσινο είναι πιο ελαφρύ, ναι, ναι. Ωραία. Και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Και βέβαια εδώ το θέμα είναι να κάνεις τη σωστή μπουκίτσα, ξέρεις, που να τα έχει όλα. Κάνε και εσύ τη δική σου. Εγώ θα έπαιρνα κατευθείαν όλη μου τη φρυγανιά. Ναι. Λίγο σαλάμι. Μαγική κολοσαλάτα. Μου ήρθε πιπεράκι. Είναι υπέροχη η κολοσαλάτα. Το σαλάμι την κάνει εντελώς διαφορετική από ό,τι έχω φάει ως τώρα. Είναι μια ένταση. Ναι. Και αυτό το φρυγανάκι που κάνει όλα τα λεφτά. Αναδεικνύει τα πάντα. Είναι, έχει διαφορά. Καμία σχέση με το έτοιμο, ε. Ναι, ναι. Η δέκο το σαλάτα είναι υπέροχη, είναι όσο τόσο τα υλικά της, λεπτή η γεύση της, αισθάνεσαι το κοτόπουλο, είναι ζουμερό το κοτόπουλο. Και αυτή είναι και μια ιδανική συνταγή για όσους μπαίνουν τώρα στην κουζίνα, πανεύκολη, γρήγορη, δεν υπάρχει περίπτωση να σου αποτύχει, έτσι. Και είναι για όλες τις ώρες, είναι σνακ, είναι μεσημεριανό, είναι βραδινό, είναι τα πάντα όλα αυτή η συνταγή, υπέροχη. Για την κοτοσαλάτα. Λιώνουμε το βούτυρο, αλείφουμε το ταψάκι και ρίχνουμε αλάτι στον πάτο. Απλώνουμε τις φέτες ψωμιού, τις αλείφουμε με βούτυρο και τις ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 6 με 7 λεπτά. Μαγειρεύουμε τα φιλέτα κοτόπουλου στον ατμομάγειρα. Βάζουμε σε ένα μπολ το κρεμμύδι, τον μαϊντανό και το χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο, το τριμμένο τυρί, ελαιόλαδο, τη μαγιονέζα και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε την κοτοσαλάτα με το ψημένο ψωμί. Προσθετούμε το σαλάμι αέρος με παρμεζάνα. Πασπαλίζουμε με πάπρικα, πράσινο πιπέρι και περιχύνουμε λίγο ομό ελαιόλαδο. Πίτα, το πλήρες γεύμα της ελληνικής παράδοσης. Τα έχει όλα μέσα. Θα κάνουμε κρεατόπιτα και θα ανοίξουμε το φύλλο μόνοι μας, έτσι. Ναι. Αυτή η κρεατόπιτα τώρα είναι κλασική, παραδοσιακή, την έχεις αλλάξει λίγο, πώς? Απλά έχω αλλάξει το πράσο και το δεντρολίβανο που βάζω. Με μοσχάρι την κάνεις και αυτό είναι τι είναι τώρα, τα κομματάκια βλέπω, δεν βάζεις κιμά. Να το νιώθεις λίγο, να μην κοιμάς. Από τι κομμάτι είναι αυτό? Κιλότο. Μοσχαρίς και κιλότο. Θα ήθελα να μου σοτάρεις το μοσχαράκι. Ωραία. Με λάδι. Λίγο ελαιόλαδο, ναι. Ένα σημαντικό τρίκ είναι να περιμένουμε να κάψει πρώτα η κατσαρόλα και μετά να ρίχνουμε το λάδι. Σωστό και αυτό. Δεν το κάνουν πολύ και είναι σημαντικό. Ναι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά. Και γίνεται πολύ καλύτερο το σοτάρισμα. Αρπάζει αμέσως το υλικό που βάζεις. Ξεκινήσω εγώ να ψιλοκόβω τα κρεμμύδια παράλληλα. Στην ουσία θα μαγειρέψουμε πρώτα το κρέας με τα λαχανικά, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό. Θα μαγειρέψουμε το πράσο χωριστά, είναι σημαντικό. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να βράσει όση ώρα βράζει το κρέας. Γιατί μετά γίνεται πολύ γλυκό και χάνει την ιδιαίτερη γεύση, την πικάντικη που έχει το πράσο. Λένε ότι το μυστικό της πίτας είναι στις κρεατόπιτες να βάλεις μπόλικο κρεμμύδι. Γιατί τη γλυκίζει, ισχύει αυτό? Ναι, ναι. Γενικότερα το κρεμμύδι, απλά θέλει να το χειριστεί σωστά, να το μαγειρέψει καλά για να μην είναι βαρύ. Να μην το βάλει σε δυνατή φωτιά, να το τσιγαρίσει δηλαδή. Ναι, ναι. Γίνεται πιο ελαφρύ έτσι. Ωραία. Και όσο σοτάρετε το κρέας, θα τρίψω εγώ τα καρότα τώρα, τα οποία και αυτά δίνουν φοβερή γλύκα. Πόσα θες να τρίψω? 6-7 καρότα. 6-7 καρότα, ναι. Αρκετά. Θα τρίψω εγώ παράλληλα το σκόρδο και θα ψιλοκόψω το δεντρολίβανο. Σοτάραμε το κρέας, τώρα έχει αρχίσει να βγάζει τα ζουμάκια του αυτό.
Και ρίχνουμε και το καρότο. Παρέω και το κρεμμύδι. Ωραία, τέλεια. Περιμένουμε να λιώσει λίγο. Θα σου δώσω λίγο το σκόρδο και το δεντρολίβανο. Όταν μαλακώσουν καλά, θα το προσθέσεις στην κασαρόλα. Αυτό τώρα είναι το δεντρολίβανο, έτσι, ψιλοκομμένο. Μαζί με σκόρδο, ναι, ναι. Πραγματικά, εντάξει, δεν είναι παραδοσιακή η πίτα σου. Έχει μερικές πινελιές πρωτοτυπίας που νομίζω ότι θα αλλάξουν εντελώς το κλασικό αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι και έμπνευση από μια ιταλική συνταγή αυτό. Α, το δεντρολίβανο, πάντα ναι, Ιταλή. Ναι. Μαλακώνουν σιγά σιγά αυτά. Λίγο να σοταριστεί το δεντρολίβανο, να πάρει το άρωμα και θα σβήσουμε με κρασί και θα προσθέσουμε και ζωμό όσο χρειάζεται λίγο να βράσει το κρέας. Το σβήνουμε το κρασί, λευκό κρασί, Ναι, ναι. Το αφήνουμε να ξαπνιστεί. Ναι, δεντρολίβανο κρασί, σκόρδο, νομίζω ότι μυρίζει η Ιταλία τώρα. Ναι, ναι. Και αφού ρίξαμε και το κρασί και εξατμίστηκε, ρίχνουμε και ζωμό για να μαγειρευτεί το κρέας. Τώρα, άμα δεν έχετε ζωμό, θα βάλετε νερό, δεν κάνει καμία διαφορά. Πιστέψτε με, στο σπίτι, γιατί εσείς σεφ τους έχετε εύκολο στους ζωμούς. Ναι, ναι. Εμείς πάλι στο σπίτι όχι. Να βάλω και λίγο αλατάκι. Ναι, τώρα που πλησιάζει το τέλος, μπορούμε να βάλουμε. Όσο αλάτι. Να για να γίνει αυτό μαγειρευτό, να μαλακώσει το κρέας και να πιει τα ζουμάκια του. Και στο μεταξύ, περιμένω να μου κόψεις τώρα εσύ το πράσο. Το οποίο θα το σοτάρω με ελαιόλαδο. Με λίγο βουτυράκι θα βάλουμε. Με βουτυράκι, που πηγαίνει με το πράσο. Ναι. Άμα δω πράσο, κρεμμύδι, μπόλικο, είμαι σίγουρη ότι θα είναι νόστιμη πίτα. Μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Παίρνουμε λίγο βουτυράκι. Κόψουμε γύρω στα 50 γραμμάρια. Τα αρώματα εδώ γύρω είναι μεθυστικά, πίστεψέ με. Μου έρχεται τώρα το κρασί, το δεντρολίβανο, το βούτυρο και το πράσο. Ναι. Θα ρίξουμε το πράσο τώρα. Θα μιλώσουμε τη φωτιά, να μην μαραθεί πολύ το πράσο. Το θες ίσα ίσα να πάρει τα αρώματα υδρώσει, από το βούτυρο, να υδρώσει. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Το βοηθάει να μαγειρευτεί και να μαλακώσει. Ναι. Ωραία. Έτοιμο νομίζω είναι, για να το κρατήσουμε ζωντανό, έτσι. Ναι. Το σβήνω. Τώρα, όσο περιμένουμε το κρέας να μαλακώσει εντελώς, θα κάνουμε τη ζύμη. Ναι, βεβαίως. Το φύλλο. Ξεκινάμε με τα λευράκι. Και να σας πω ένα μυστικό νοικοκυρίστικο. Ότι το να ανοίξεις φύλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν όμως δεν έχεις το σωστό αλεύρι, όσο έμπειρος και να είσαι στο φύλλο, δεν γίνεται να σου ανοίξει με τίποτα. Και επειδή πολλοί μου λένε στο Facebook, μου γράφουν ότι το βούτυρο δεν είναι ελληνικό και δεν είναι παραδοσιακό, θα το ξαναπώ και πάλι. Όλη η πυρωτική, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας χρησιμοποιούσε βούτυρο, γιατί δεν είχε λάδι, δεν υπήρχαν ελιές. Στα ψηλά βουνά δεν υπάρχουν ελιές, στον κάμπο δεν υπάρχουν ελιές. Οι άνθρωποι αυτοί παραδοσιακά, όπως και αυτοί που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, μαγείρευαν με βούτυρο. Ναι. Εμείς θα βάλουμε και από τα δύο. Ναι. Ξεκινάμε πρώτα με το βούτυρο, λίγο μαλακωμένο. Ναι. Και αρχίζουμε και τρίβουμε με το αλεύρι, λίγο να πάει παντού το βούτυρο. Να το σβολιάσεις λίγο. Να το σβολιάσουμε λίγο το αλεύρι, ακριβώς. Θα ρίξουμε το ξύδι. Το ξύδι είναι αυτό που κάνει τραγανό το φύλλο, όπως και το λάδι και το βούτυρο βέβαια. Ναι, άλλο. Ελαιόλαδο. Εντάξει. Και το νερό. Το νερό χλιαρό. Όχι ακόμα όλο, λίγο ακόμα. Και σιγά σιγά για να μην ρίξουμε πάρα να πολύ. Να βάλουμε και λίγο αλατάκι. Αλατάκι και ζάχαρη.
Λίγο ζάχαρη. Τη ζάχαρη γιατί βάζεις, εγώ δεν βάζω. Γιατί. Είναι καλό, είναι καλό. Λίγο ζάχαρη χρειάζεται, είναι πολύ καλό στη ζυμάρια. Ό,τι πεις. Ωραία. Ωραία. Και αρχίζουμε σιγά σιγά, όπως κάνουμε φύλλο, και παίρνουμε σιγά σιγά αλεύρι στο κέντρο. Με τα δάχτυλα έτσι. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι χρειάζεται λίγο νεράκι ακόμα. Ωραία. Το νερό είναι σημαντικό να το ρίχνεις λίγο-λίγο, διότι το απορροφά μετά από λίγη ώρα, οπότε να το ελέγχεις. Αλλά και πάλι και να σου πες πολύ, δεν χαλάει το φύλλο, ρίχνεις λίγο αλεύρι παραπάνω, ναι, ναι. Το σώζεις. Τώρα, εγώ όπως το βλέπω, είναι το τέλειο ζυμάρι, γιατί σου αντιστέκεται, δηλαδή κολλάει λίγο, αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ μαλακό. Μην κάνετε ποτέ σφιχτά ζυμάρια, δεν ανοίγουν πίτα. Δηλαδή yeah. Πρέπει λίγο στα όρια να σου κολλάει στο χέρι. Και δεν θέλει τρελό ζύμωμα. Όχι, όχι, απαλά, απαλά. Απαλά και λίγο. Γίνεται έτσι. Πολύ ελαστικό το αλεύρι μετά yeah. Και είναι πολύ σφιχτό το ζυμάρι. Ωραία. Οπότε είμαστε εντάξει αυτό. Mm. Το βάζουμε, το καλύπτουμε με ένα πανάκι κάτι. Και το ξεκουράζουμε για γύρω στα 25 λεπτά. Μέχρι να γίνει η γέμιση και να κρυώσει κιόλας, διότι δεν τη βάζουμε ζεστή, διότι το παπαριάζει το φύλλο. Ωραία. Ωραία. Έτοιμη η γέμιση, την αφήσαμε και κρύωσε το κρέας. Τώρα, να σου ρίξω μέσα και το πρέσο. Βεβαίως. Πω, 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 πω. Να. Από το άρωμα καταλαβαίνεις αυτό. Ότι το πράσο χρειάζεται. Τώρα, έτσι. Πάω να τρίψω το τυρί. Yeah. Σου βάζω εδώ ένα χαβάρτι που είναι ένα τυρί το οποίο λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Όπως το θέλουμε στην πίτα. Εγώ είμαι έτοιμη με το τυρί να το ρίξουμε στη γέμιση και αυτό. Ε? Ναι, ναι, βέβαια. Παίρνουμε ένα μπαλάκι. Έτσι. Σαν ένα πορτοκάλι, γύρω στα 200 γραμμάρια. Πλύνουμε λίγο αλευράκι κάτω. Λίγο πάνω. Και ξεκινάμε. Μόνο το ανοίγει τώρα αυτό. Ναι, τώρα είναι... Και το μυστικό επίσης όταν ξεκινάς να ανοίξεις φύλλο, είναι να κάνεις μικρά ταψάκια, μικρά ρολάκια, σαν αυτό που κάνεις τώρα. Δηλαδή να είναι... περιορισμένο το μέγεθος, μην νομίζεις ότι με τη μία θα κάνεις αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση, ναι, ναι. Τα φύλλα που κάνουν οι γιαγιάδες, τα πετάνε στον αέρα. Μακλαβάδες στην Τουρκία. Ναι, δεν νομίζω, ναι. Ναι. Όχι, αυτό είναι εύκολο, γιατί έχει ένα φύλλο μόνο. Παίρνουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε και αυγουλάκι. Να κρατήσει τη γέμιση έτσι πιο... Να τη δέσει. Θα βάλουμε λίγο μουστάρδα έτσι για πιο πικάντικο. Ναι, πικάντικη γεύση. Αυτή έχει και ρίγανη και θυμάρι. Τι έχει μέσα, για να δω, ποιο βάζεις. Ρίγανη και θυμάρι. Ωραία. Πηγαίνει με το δεντρολίβανο. Δεν είναι εντελώς με τα αρώματα που έχουμε. Ελληνική από την Καλαμάτα. Βάλε μπόλικο πάει. Το έχω κάνει. Τέλεια. Και δένει και αυτή την πίτα τη γέμιση. Κάνει καλύτερο κομμάτι δηλαδή. Ωραία. Και η υπέροχη αυτή γέμιση είναι έτοιμη. Απλώνουμε τη γέμιση στο κέντρο. Γιατί να το πούμε και αυτό, είναι οι παραδοσιακές πίτες, δεν έχουν πολλά μυρωτικά μέσα. Έτσι. Για μια πίτα τέτοια, ναι. Χρειαζόμαστε το μισό μείγμα περίπου που κάναμε. Τι λες τώρα, βάζεις πάρα πολύ γέμιση. Ναι. Είναι σαν ρολό δηλαδή στην ουσία αυτό. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ενώνουμε τώρα εδώ τις άκρες. Κάνουμε ένα ελαφρύ τσιμπηματάκι για να έρθει. Ναι. Ρίξε αν μπορείς λίγο ελαιόλαδο κάτω στο ταψί. Και είναι έτοιμο το φούρνο τώρα. Θα το ψήσουμε περίπου στις 180, ναι. Γύρω στα 40 λεπτά, μέχρι ωραία. Να χρυσίσει ωραία το φύλλο. Okay. 40 λεπτά στους 180.
Για την χωριάτικη πίτα με μοσχαράκι, πράσο, καρότο και χαβάρτι θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια μοσχαράκι, 2 κρεμμύδια, 8 μεγάλα καρότα, 4 σκελίδες σκόρδο, 3 κλωναράκια δενδρολίβανο, 100 ml λευκό κρασί, 1 λίτρο ζωμό λαχανικών, 5 πράσα μεγάλα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 80 γραμμάρια μουστάρδα με ρίγανη και θυμάρι, 400 γραμμάρια χαβάρτι τριμμένο, ελαιόλαδο, 2 αυγά, αλάτι και πιπέρι. Για τη ζύμη, 500 γραμμάρια αλεύρι, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 50 γραμμάρια βούτυρο, 200 με 300 ml νερό, 60 ml ελαιόλαδο και 60 ml ξύδι. Κόβεται πολύ ωραία, έχει σφίξει ωραία γέμιση. Και ένα κομματάκι από δεντρολίβανο που το έχει και μέσα. Δεν θα φας, πως τι μου, γιατί με υποψιάζει. Ναι, σαν να καίει λίγο. Δοκιμάσω εδώ τη γέμιση. Κοίτα τώρα, μία παραδοσιακή πίτα η οποία δεν είναι καθόλου παραδοσιακή. Την πήρες από εδώ, την έφερες από εκεί, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι πιο κοντά σε ελληνικότατη γεύση, αλλά σου φέρνει και κάτι σε αγγλική πίτα. Και εκεί τα αρώματα βγάζει ακόμα και το πικάντικο της μουστάρδας, το δεντρολίβανο, το γλυκό του καρότου, το τυρί, όλα φαίνονται και η ζύμη είναι απλά υπέροχη. Τραγανή, θρυπτή, νόστιμη. Κανονικά παραδοσιακή. Και είδατε πόσο εύκολα γίνεται. Για τη χωριάτικη πίτα με μοσχαράκι. Σοτάρουμε το μοσχαράκι σε ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το δενδρολίβανο. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφού εξατμιστεί προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών και αλατίζουμε. Σιγοβράζουμε για 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να απορροφήσει τα υγρά του. Σοτάρουμε το πράσο σε βούτυρο και αλατίζουμε. Για τη ζύμη, ανακατεύουμε το αλεύρι με το βούτυρο μέχρι να σβολιάσει σε μικρούς κόκκους το βούτυρο. Ρίχνουμε το ξύδι, το ελαιόλαδο, το νερό, το αλάτι και τη ζάχαρη. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Αφού κρυώσει το κρέας, προσθέτουμε το πράσο, το τριμμένο χαβάρτι, το αυγό και τη μουστάρδα με ρίγανη και θυμάρι. Φτιάχνουμε μία μπάλα από το ζυμάρι και την ανοίγουμε σε ένα φύλλο. Απλώνουμε τη γέμιση, κλείνουμε τη ζύμη από πάνω και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή, που ήσουν μαζί μας. Πού θα είσαι φέτος τώρα, πού θα ξεχειμονιάσεις? Το χειμώνα, ναι, είμαι με την ομάδα του Τάσου Δούμα, στις Λεύκες, στο Γαλάτσι. Ωραία, θα έρθουμε στις Λεύκες στο Γαλάτσι. Παλιά, παλιά τα παίρνει, αλλά νομίζω ότι κάνετε κάτι πιο δημιουργικό τώρα. Ναι, ανανεώνεται συνέχεια. Το έχετε ανανεώσει, ναι. Πολύ ωραία. Κλασικές αξίες. Σε ευχαριστώ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Φιλάκια. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη μαγειρεύει παρέα με τον Ανδρέα Λαγό. Κάπως έτσι γνωριστήκαμε, Ανδρέα μου. Πόσο ρομαντικό. Από ένα λεμόνι. Ο Ανδρέας φτιάχνει hot dog με χωριάτικο φύλλο. Είναι από αυτά τα βρώμικα φαγητά του δρόμου που δεν σταματάς απλά να τρως. Κοτόπουλο με ταλιατέλες και φασκόμηλο που σερβίρονται στο τηγάνι. Σατανικό. Σατανικά υπέροχο λέγεται. Και μια καριόκα σπιτική στο ταψί. Ήθελα να σου δώσω λίγο, δεν άντεξε. Μπήκε μόνο στο στόμα μου. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.